from a town where most of the people are so close-minded. They go into school and they work in a job, but they don't even like it. I won't be put in a box. Nobody telling me what I should rock. Nobody telling me what I should drop. Cause I do what I want and just know I don't stop. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μια νέα παρουσίαση. Σήμερα για παρουσίαση έχω 4 mixshot και μιλάω για τα Blaze. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Blaze και την Electra που μου έστειλαν τα συγκεκριμένα mixshot για αυτή την παρουσίαση. Όπως επίσης τους ευχαριστώ πάρα πολύ και για την μπλουζίτσα εδώ μπροστά και την τη στάμπα. Και γενικά μου άρεσε πολύ η μπλουζίτσα. Και ωραία ποιότητα και της στάμπας και της πίσω, που πίσω δεν είναι κεντητή, είναι κανονική απλή στάμπα. Επίσης μου στείλανε ένα μεγάλο vape mat. Αυτό. Αυτό το vape mat. Τι άλλο. Στυλουδάκια, δύο στυλό, τρία, δεν θυμάμαι. Κάποια λαστιχά και αυτά που μπαίνουν στον ατμοποιητή να τον προστατεύει από πτώσεις. Μου στείλανε προσπέκτους, που μου αρέσει να μου στείλουν και προσπέκτους μαζί με τα υγρά mixshots, όπου αυτή είναι η πρώτη σειρά. Θα μιλήσω σε, μελλοντικά σε κάποιο vlogάκι, σε απλά μυστικά, για την πρώτη σειρά που έχω δοκιμάσει ήδη κάποια. Θα δοκιμάσω και τα υπόλοιπα, όπως επίσης και μέσα είχε κατάλογο και με αυτά τα τέσσερα, όπου έχουμε δύο φρουτένια, ένα γλυκό, ένα καπνικό. Δηλαδή μου πιάνει όλη την γκάμα. Ή ένα όχι όλη την γκάμα, ένα μεγάλο μέρος. Που είναι πολύ καλό αυτό. Ξεκινάμε πρώτα, που είναι εδώ, από το Crazy Melon, όπου τα μπουκαλάκια τους είναι unicorn, δεν είναι chubby gorilla. Με ξενέρωσε λίγο αυτό, γιατί αυτό θέλει effort, προσπάθεια για να βγει το επιστόμιο. Τα τσάμπι γκορίλα βολεύουν απίστευτα, γιατί όπως έχω ξαναπεί, βάζεις λίγο ένα κοπίδι, κάνεις ένα κλακ, ανοίγει, το φτιάχνεις. Το Crazy Melon μας λέει ένα τρελό συνδυασμό από φρούτα. Το πεπόνι συναντά το λεμόνι και θα σας παρασύρουν σε ένα έντονο παιχνίδι μαγεύσεων. Όπου αυτό με το που το ανοίγεις είναι πολύ έντονη μυρωδιά. Όπου στη μυρωδιά είναι κάτι σαν αναψυκτικό, όπου αυτό που μου έβγαλε εμένα το δοκίμασα αρκετά. Αυτό που μου έβγαλε εμένα είναι, έχεις ένα πεπόνι και ένα λεμόνι τύπου 7-Up, όπου στο τέλος σου μένει αυτό, αναψυκτικό 7-Up που έχει και πεπόνι μέσα. Δεν είναι ότι κάποιο υπερισχύει του άλλου, στο βγάζει έτσι και είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Μέρες ορίμανσης γι' αυτό είναι 4 με 7 μέρες, όπως και το Hammer of, όχι Hammer of Queen, Hammer Queen, που θα δούμε τώρα, όπου μας λέει ότι είναι μια απίθανη μίξη από όριμα γλυκά ροδάκινα, χυμό αλόης και μια λεπτή νότα δροσιά στο τελείωμα. Ιδιαίτερα απολαυστικό σε μεσαία και υψηλά βάτ. Στη μυρωδιά είναι έντονο ο χυμός αλόης, αν και αυτό στην αρχή όταν διάβασα την περιγραφή με προβλημάτισε αρκετά για το πώς θα είναι. Αυτό που λέει μια λεπτή νότα δροσιάς είναι πολύ λεπτή έως και ανύπαρκτη. Δεν κάνει έντονη την παρουσία της. Είναι σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα και για μένα είναι πραγματικά πολύ καλό αυτό. Φτάνει πια αυτήν η έντονη δροσιά σε ορισμένα υγρά. Όπου στο συγκεκριμένο είναι σαν χυμός αλόι ροδάκινο. Είναι γενικά όλο ένας χυμός. Όπου στο τέλος σου μένει αυτό ο χυμός αλόι που είναι και πιο έντονο σε σχέση με το ροδάκινο. Ενώ πριν είχαμε παιχνίδισμα των δύο, τώρα το ένα είναι πιο έντονο απ' το άλλο. Και αυτό ορίμανση 4 με 7 μέρες. Και τώρα πάμε στα άλλα δύο. Πρώτα θα μιλήσω για τον Dark Moon και μετά για το καπνικό τους, όπου και τα δύο είναι ορίμανση 10 με 15 μέρες. Όπου το Dark Moon μας λέει ότι είναι σοκολάτα, ο αιώνιος πειρασμός κάθε ηλικίας. Και αλήθεια λέει,
μια καταπληκτική αφράτη σοκολατένια μους, ένα εθιστικό άρωμα που θα προκαλέσει όλες σας τις αισθήσεις. Αυτό που σου έρχεται στη μυρωδιά είναι όντως μους. Αλλά έχει τα καταλοιπάκια του αυτό, να ξέρετε. Ελαφρώς. Όχι πολύ έντονο, αλλά τα έχει τα καταλοιπάκια του. Αυτό που μου βγάζει εμένα είναι σαν... Δεν θα το έλεγα μους, μου το βγάζει σαν... κεκάκι. Κάτι ενδιάμεσο σε μους και, κέικ, όχι κακάο. Και αντί για σοκολάτα γάλακτος, μου βγάζει αυτό του κακάο. Όχι το ρόφημα, τη σκόνη κακάο. Όπως είπα, αυτό ρίμαντς 10 με 15 μέρες, όπως και το καπνικό του που είναι το Nexus. Και ατμίζω στο Χαστούρ, υψηλή νικοτίνη το συγκεκριμένο. Όπως έχω ξαναπεί, τα καπνικά τα κάνω σε υψηλές νικοτίνες και σε MTL, γιατί έτσι μου αρέσουν εμένα. Όπου είναι μυστήριο και σκοτεινό, πλούσιο καπνικό σώμα με ζεστές πινελιές ανατολίτικων χαρμανιών που θα σας ταξιδέψει. Αποδίδει ξυλώδη γεύση, ελαφρώς κρεμώδη με ένα ήπιο γλυκό τελείωμα. Όπου το συγκεκριμένο, το ατμίζω εβδομάδα και είναι, βγάζει έντονη αυτή τη ξυλώδη γεύση που λέει και η γλυκύτητα που λέει ότι έχει ένα ήπιο γλυκό τελείωμα είναι όσο πρέπει. Ούτε πολύ έντονο γλυκό, ούτε καθόλου. Πάρα πολύ ήπιο. Όσο για το ελαφρώς κρεμώδη που λέει, είναι τόσο πολύ λίγο που δεν κάνει αισθητή την παρουσία του. Μετά την τέταρτη, πέμπτη, έκτη τζούρα, εκεί το καταλαβαίνεις να σου βγαίνει κάτι, ότι είναι κάτι, ένα ημίγλυκο, δεν θα το έλεγα γλυκό, ημίγλυκο, καπνικό, κρεμώδες. Πολύ ευχάριστο και γενικά, όπως και το καπνικό, όπως και τα παραπάνω, είναι μίξο, όπως και καπνικά που έχω δοκιμάσει τα πρώτα που είχαν βγει, αυτά εδώ πέρα. Είναι γνώμη μου ότι είναι μίξοτ που απευθύνονται κυρίως στο νεοεισερχόμενο ατμιστή. Αυτός που θα φύγει από το δεκάμελο, που ξεκινάει το άτμισμα και θέλει κάτι σε μεγαλύτερη συσκευασία. Κατάλοιπα από το Crazy Melon και το Hammer Queen δεν είχα. Από τη σοκολάτα και το καπνικό είχα ελαφρώς λίγα καταλοιπάκια, όχι σε τραγικό σημείο. Οπότε είναι ό,τι πρέπει και να το βάλουν σε εργοστασιακές αντιστάσεις, που ειδικά το Crazy Melon και το Hammer Queen τα δοκίμασα σε εργοστασιακές αντιστάσεις. Δεν είχα κανένα μα κανένα θέμα. Και είναι καπνικά που ειδικά, ας πούμε, από την πρώτη σειρά, ένα Virginia, δεν θυμάμαι ποιο είναι, ένα Virginia, είναι αυτό το που θέλει ο νεοεισερχόμενος, που θέλει κάποιο ξερό καπνικό. Να μην είναι πολύ γκουρμεδιάρικο. Αυτό. Αλλά δεν πάβει και ένας ατμιστής που είναι 3, 4, 5, 6 χρόνια ατμιστής να μην πάει σε κάτι τέτοιο. Αυτά. Δώστε τους μια ευκαιρία. Άμα βρείτε κατάστημα που τα έχει, ρίξτε τους μια δοκιμούλα και εννοείται αποφασίζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι και την Electra και την Blaze που μου τα στείλανε για αυτή την παρουσίαση, όπως και τα εξτραδάκια, μπλουζίτσα, vape mat και τα ρέστα. Ό,τι απορία έχετε με ρωτάτε κάτω στα σχόλια μου, στέλνετε ένα μήνυμα στη σελίδα στο Facebook. Ένα subscribe βοηθάει ώστε να μένετε ενημερωμένοι για κάθε νέο βίντεο που βγαίνει στο κανάλι. Όπως επίσης καλό είναι να πατήσετε και το καμπανάκι δεξιά ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση όποτε βγαίνει κάποιο νέο βίντεο και τα λέμε σύντομα σε κάποιο νέο vlog, review ή παρουσίαση.